αυτή τη φάση δεν βρίσκει την μπάλα. Έρχεται ο πρώτος, ήταν ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Έρχεται στη συνέχεια ο Γκάλο. Κάνει το 2-0, δίνοντας πια ένα πολύ ισχυρό και ξεκάθαρο προβάδισμα στην ένωση στο παιχνίδι. Με προβάδισμα δύο τερμάτων και με τον Παναθηναϊκό να παίζει με παίχτη λιγότερο. Η προσπάθεια ξανά από τον Χουλτ, το γύρισμα της μπάλας, η ψυχραιμία στην εκτέλεση από τον